Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Ένα χρόνο στο τιμόνι της Περιφερειακής Ενότητας των Γρεβενών, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Ιωάννης Γιάτσος. Σήμερα στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West, μαζί με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Βλαχόπουλο από τον Γρεβενιώτης.gr, φιλοξενούμε τον κύριο Ιωάννη Γιάτσιο για να δούμε αυτός ο ένας χρόνος που πέρασε, τι έργα έγιναν για την Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατσά, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στα Γρεβενά, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Μια δύσκολη χρονιά, μια χρονιά η οποία να θυμίσουμε πάνω απ' όλα ότι ειδικά το τελευταίο εξάμηνο με την πανδημία του κορονοϊού ήταν πολλά από τα ζητήματα τα οποία έτσι σταμάτησαν και στην πορεία βλέπουμε ότι σιγά σιγά προχωράνε. Εγώ να ξεκινήσω, το πρώτο μου ερώτημα είναι ότι από την ημέρα που αναλάβατε μέχρι σήμερα, τι έργα έχουν δρομολογηθεί για την Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών και πού βρισκόμαστε, δηλαδή ποια έργα έχουν προχωρήσει και ποια είναι η ετοιμότητα για την επόμενη χρονιά, πού βρισκόμαστε κύριε την Περιφερειάρχη. Πραγματικά κύριε Βακρατσά, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, η πρώτη χρονιά της Περιφερειακής Αρχής ήταν μια δύσκολη χρονιά, ειδικά το δεύτερο εξάμηνο της θητείας μας με την πανδημία του κορονοϊού. Παρόλα αυτά όμως θεωρώ ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, δεδομένων των δυσκολιών και των συνθήκων, τα πήγαν αρκετά καλά. Τα στελέχη της περιφέρειας, όπως σας είπα, υπό τις δύσκολες αυτές συνθήκες ανταποκρίθηκαν, κατάλαβαν το πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίζει ο απλός πολίτης όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθήσαμε με πάρα πολύ αγώνα να είμαστε δίπλα, να δώσουμε λύσεις και να δρομολογήσουμε πράγματα τα οποία θα δώσουν άλλη όθηση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Και την Περιφερειακή να δούμε τα έργα. Ποια έργα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα και ποια ξεκίνησαν να υλοποιούνται από την Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση ολοκλήρωσης του έργου στο Φαράγγι της Πορτίτσας, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο ανάπτυξης, ένα έργο που θα αλλάξει το τουριστικό κομμάτι των Γρεβενών και χαιρόμαστε πάρα πολύ που και αρκετός κόσμος αγκάλιασε αυτό το έργο, θέλησαν να το οικειοποιηθούν και βγήκαν και πάρα πολλές φωτογραφίες που μας δείχνουν ότι κάτι καλό κάνει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Επίσης, στο επόμενο διάστημα, εντός της εβδομάδας που μας έρχεται, θα ξεκινήσει ο εργολάβος το έργο Αγία Παρασκευή Σαμαρίνα και αυτό επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που υλοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Επίσης, έχουν δημοπρατηθεί πάρα πολλά σημαντικά έργα και όπως σας είπα πριν, παρόλο το δύσκολο των συνθήκων, παρόλο το ότι υπήρχε ο φόβος, παρόλο που όλοι μας προσπαθούσαμε να φυλαχθούμε, τα στελέχη της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τα στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, πραγματοποιήσαμε πάρα πολλές δημοπρατήσεις, πάρα πολλές μελέτες. Έχουμε δημοπρατήσει το έργο στο δρόμο για τη Δεσκάτη στην περιοχή Σκάλα, υπάρχει ανάδοχος εκεί πέρα, ένα χρόνιο αίτημα και θα λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα από την κατολίσθηση των πετρών στον δρόμο. Έχουμε δημοπρατήσει και έχουμε ανάδοχο το έργο της περιφερειακής οδού στο Δοτσικό και αυτό επίσης ένα σημαντικό έργο. Και αυτό ένα έργο το οποίο επί σειρά ετών οι κάτοικοι του χωριού το ζητούσαν. Έχουμε δημοπρατήσει την ασφαλτόστρωση του νοτιού τμήματος. Έχουμε αυξήσει κατά πολύ το ποσό από ό,τι γινόταν τις προηγούμενες φορές. Ένα έργο σημαντικό για το νότιο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της τάξης των 400.000 ευρώ. Έχουμε δημοπρατήσει τη συντήρηση ασφαλτικών του βόρειου τμήματος της περιοχής Γρεβενών στις τάξεις των 200.000 ευρώ. Επίσης έχουμε τη βελτίωση του δρόμου Μοναχίτη Κυπουριό και εκεί έχουμε ανάδοχο. Προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία υπήρχαν πάρα πολύ καιρό και θα βελτιώσουν τη ζωή και την κατάσταση των πολιτών στη Δυτική Μακεδονία. Επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, έχουν ξεκινήσει, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το έργο της καταγραφής όλων των κτηνοτροφικών, όλων των γεωργικών, όλων των μεταποιητικών μονάδων οι οποίες χρήζουν ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασής τους.
ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο η οποία η καταγραφή στην Περιφερειακή Ένωση Αγραβενών έγινε από τα στελέχη της Περιφέρειας, έχει γίνει η καταγραφή και τώρα ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε και τη μελέτη, ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, ένα έργο που θα φέρουν πάρα πολλά λεφτά στην Περιφερειακή Ένωση Αγραβενών, αλλά πρωτίστως θα βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο εργασίας των ανθρώπων, των συμπατριωτών μας που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και επίσης όσους ασχολούνται με τον κλάδο της μεταποίησης, με τον γενικότερα όλους τους επαγγελματίες της Περιφερειακής Ενότητας Γραβενών. Κύριε την Περιφερειάρχα, είδαμε πάντως ότι ξεμπλόκανε και η διαδικασία όσον αφορά το να πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις για το δρόμο Γρεβενά Καλαμπάκα. Πού βρισκόμαστε εκεί, γιατί το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και αυτή η παρέμβαση. Πραγματικά αυτό το κομμάτι του δρόμου Γρεβενά Ελευθεροχώρη προκαλούσε, πέρα από το ότι ήταν ένα δύσκολο κομμάτι όσον αφορά δυσκόλευε τους οδηγούς και όσους περνούσαν και έκαναν τη διέλευσή τους από αυτόν τον δρόμο, αλλά δημιουργούσε και πάρα πολλά ερωτηματικά. Έβλεπαν όλα τα κομμάτια από Γρεβενά προς Καλαμπάκα να διορθώνονται, να γίνονται παρεμβάσεις, να γίνεται ασφαλτόστρωση, να γίνεται διαγράμμιση και όλοι αναρωτιόταν γιατί δεν γίνεται αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι σε συνεργασία, και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, δόθηκε λύση σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της έδρας και στο επόμενο διάστημα, σε 15-20 μέρες, τελειώνοντας ο ανάδοχος κάποιες άλλες εργασίες, κάποιες άλλες εργολαβίες που έχει, θα ξεκινήσει την παρέμβαση και να υλοποιηθεί αυτό το πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα δώσει λύση σε όσους περνούν το δρόμο για Γρεβενά Καλαμπάκα προς Δεσκάτη και γενικότερα προς το νότιο τμήμα είτε του νομού είτε της πατρίδος μας. Όσον αφορά τον κτηριακό τομέα, πού βρισκόμαστε, δηλαδή ποιες αποφάσεις πήρατε και φυσικά να δούμε λίγο, πήρατε και κάποιες σημαντικές αποφάσεις τώρα τελευταία για τη στήριξη θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων. Είδαμε με αποφάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την Ιερά Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών, μια σημαντική παρέμβαση, αλλά και για το Μαυρονόρος Γρεβενών. Ναι, στο κομμάτι αυτό ετοιμαζόμαστε για την ενεργειακή αναβάθμιση του Διοικητηρίου Γρεβενών. Έχουμε τώρα, προχωράμε στην τρίτη φάση της συντήρησης πάλι του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Έχουμε έργα για τη συντήρηση σχολικών μονάδων στο Δήμο Γρεβενών και για τη συντήρηση σχολικών μονάδων στο Δήμο Δεσκάτης. Στο κομμάτι των μνημείων που αναφέρατε και που με ρωτήσατε, πραγματικά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, μετά από πάρα πολλές ώρες εργασίας, ο Περιφερειάρχης μας ο Γιώργος Κασαπίδης αγκάλιασε τα δύο μνημεία που προαναφέρατε, την Ιερά Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών στο μόνιμο χωριό του Ταξιάρχη και τον Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο Μαυρονόρος. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την έκριση, σχεδόν ομόφωνα, να διορθώσω λίγο. Δύο συνάδελφοί μας του Περιφερειακού Συμβουλίου καταψήφισαν αυτήν την έγκριση της πρότασης των δύο ιστορικών θρησκευτικών μνημείων στην Ιερά Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών και τον Ιερό Ναό στον Μαυρονόρος. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και την προϊσταμένη της Φορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών, την κυρία Δημάκη, με την οποία έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Συναντηθήκαμε πάρα πολλές φορές, είμαστε από την ίδια πλευρά, όλοι θέλουμε το καλό αυτών των έργων και επίσης έχουμε προγραμματίσει πάρα πολλές δράσεις σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων, τόσο για το χωριό Άγιος Γιώργιος, τόσο για το Σπήλαιο και άλλες πολλές δράσεις. Και επίσης θα συναντηθούμε και στο επόμενο διάστημα για να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις και σε άλλους ναούς, σε άλλα ιστορικά μνημεία στα οποία η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να βοηθήσει και θέλει να συμβάλλει με την παρουσία της. Θεωρούμε ότι είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά έργα, είναι δύο έργα ανάπτυξης, τόσο το οφείλουμε στο θρησκευτικό κομμάτι των συμπατριωτών μας, αλλά αυτά τα δύο έργα θα δώσουν και άλλη αίθηση στο θρησκευτικό τουρισμό, στο τουριστικό κομμάτι της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που μέσα από αυτά τα δύο έργα προσπαθούμε να αναδείξουμε γενικότερα την περιοχή των Γρεβενών. Θα γίνουν παρεμβάσεις και θα γίνουν μελέτες και σε άλλα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, γιατί είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των Γρεβενών, θεωρούμε ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι
όλης της κοινωνίας, όλων των συμπατριωτών μας, θέλουμε να τα αναδείξουμε, γιατί πέρα από το ότι πραγματικά αξίζουν να πάρουν αυτό που τους αρμόζει στο πέρασμα των χρόνων, άντεξαν τόσο πολλά, αλλά ευελπιστούμε ότι θα προσελκύσουμε κατοίκους, τουρίστες, να δουν τα Γρεβενά, να δημιουργηθεί μέσα από αυτά τα έργα ένα νέο κομμάτι ανάπτυξης. Να γυρίσουν νέοι στην περιοχή των Γρεβενών, και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για την περιφερειακή ενότητα Γρεβενών. Τώρα, ποιος είναι ο επόμενος προγραμματισμός, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και να θέσω έτσι ένα-δύο ζητήματα της περιοχής. Ε65, σχολεία στη Φυλάκων, που βρισκόμαστε όσον αφορά το κτηριακό, φυσικό αέριο και αστεροσκοπείο του Όρλιακα. Ας ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον Ε65, τη σχολεία στη Φυλάκων και το αστεροσκοπείο, και μετά να δούμε τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Ο Ε65, μετά και από ενέργειες του Περιφερειάρχη μας, του Γιώργου του Κωνσταπίδη, και συναντήσεις που είχε με το αρμόδιο Υπουργείο, μας έχουν ενημερώσει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτό το έργο θα υλοποιηθεί, θα αρχίσει να ξεκινάει, να κατασκευάζεται ο δρόμος. Έχουν λυθεί κάποια διαδικαστικά πράγματα, κάποια ζητήματα τα οποία είχαν τεθεί και από το εξωτερικό για τον τρόπο χρηματοδότησης. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά και σύμφωνα με τις, στο επόμενο διάστημα θεωρώ ότι θα βγουν και ανακοινώσεις για την έναρξη των, για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Όσον αφορά τη σχολεία στη Φυλάκων, οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Ο εργολάβος με γοργούς ρυθμούς προχωρά και για την ολοκλήρωση του έργου. Μέχρι τώρα όλα κυλούν ομαλά, όλα κυλούν καλά. Δεν δημιουργήθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αντίθετα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προσπάθησε και να βελτιώσει και την γενικότερη τη μελέτη στο κομμάτι της θερμομόνωσης του κτηρίου. Καταλάβαμε ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί, και τα στελέχη της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδωσαν λύση και σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά, κύριε Βαγκρατσά, το αστεροσκοπείο του Όρλιακα, πριν λίγες μέρες το Πανεπιστήμιο κατέθεσε πλήρη το φάκελο για την έγκριση της πρότασης. Όλος ο φάκελος ήταν πλήρης, το τεχνικό κομμάτι. Τώρα αναμένουμε με τη διαχειριστική αρχή τη συνεργασία για το πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Έγινε το δύσκολο το κομμάτι, υποβλήθηκε ο φάκελος, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που κι αυτό ο Περιφερειάρχης, εγώ ως Αντιπεριφερειάρχης και γενικότερα όλη η Περιφερειακή Αρχή σαν ομάδα δεν φοβηθήκαμε, το θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο που θα αλλάξει τη ροή, την κατάσταση των Γρεβενών της Δυτικής Μακεδονίας προς το καλύτερο. Εμείς τέτοια έργα θέλουμε να υλοποιούμε. Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλες θετικές εξελίξεις για άλλα ζητήματα τα οποία δεν είναι του παρόντος να τα αναφέρω. Έχουμε αφιερώσει πολλές ώρες δουλειάς. Ο Περιφερειάρχης θέλει τα Γρεβενά, στηρίζει τα Γρεβενά, και θα το δείτε και στο επόμενο διάστημα ότι η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών μόνο θετικά πράγματα θα έχει να δείξει από αυτήν την Περιφερειακή Αρχή, αυτήν τη δύσκολη περίοδο, αυτήν την περίοδο της μεταλιγνητικής περίοδου, αυτό το διάστημα της μεταλιγνητικής περίοδου που περνάμε όλοι μας και βιώνουμε όλοι μας. Και την Περιφερειακή, τώρα που βρισκόμαστε όσον αφορά το φυσικό αέριο, γιατί να θυμίσουμε το προηγούμενο διάστημα ήταν πεδίο αντιπαράθεσης. Πεδίο αντιπαράθεσης των τοπικών φορών εδώ της περιοχής. Τώρα που βρισκόμαστε και αν το 23, αυτό που λέει η ΔΕΑΤ, αυτό που ο Μάριος Τσάκας τελευταία σε μια συνέντευξη, αλλά και ο Περιφερειάρχης, θα έχει η Δυτική Μακεδονία τα Γρεβενά φυσικό αέριο. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια πολύ απλή λέξη, ξεμπλόκαρε κυριολεκτικά με την Περιφερειακή Αρχή του Γιώργου του Κασαπίδη. Αν φτάσαμε σε αυτό το σημείο να κουβεντιάζουμε για το 23, για την υποβολή πρότασης για τη ΔΕΔΑ και για όλες τις ενέργειες που έχουν δημιουργηθεί, που έχουν γίνει και που θα γίνουν, είναι μια καθαρά επιτυχία της Περιφερειακής Αρχής. Είναι μια προσωπική επιτυχία του Περιφερειάρχη του Γιώργου του Κασαπίδη. Ένα σημαντικό έργο που θα λύσει πολλά ζητήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Θα έχουμε και εμείς φθηνή θέρμανση, γιατί ξέρετε ότι στα Γρεβενά 8 μήνες το χρόνο πολλές φορές έχει τύχει όλοι να χρειαζόμαστε να ανάψουμε τα καλοριφέρ μας, να ανάψουμε τα τζάκια μας. Ένα σημαντικό έργο που φέρει τη σφραγίδα καθαρά του Γιώργου του Κασαπίδη. Τώρα κλείνοντας, κύριε Γιάτσο, γιατί εντάξει, έχουμε πολλά να πούμε, έχετε και άλλες δράσεις, αλλά δεν γίνεται σε έναν απολογισμό. Άλλωστε θα τα παρουσιάσετε από ό,τι μου είπατε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Η κριτική σας ενοχλεί, κύριε Περιφερειάρχε, δηλαδή είστε ένα χρόνο στο τιμόνι της Περιφερειακής Ενότητας. Ήσασταν Περιφερειακός Σύμβουλος με την προηγούμενη ομάδα, με τον Γιώργο Τοδακή, διατελέσατε την Περιφερειάρχη και το 2014 Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σας ενοχλεί κριτική που μπορεί να δέχεστε ή και εσείς να ασκείτε σε διάφορους τοπικούς φορείς εδώ της περιοχής? Εμείς δεν φοβόμαστε την κριτική σαν Περιφερειακή Αρχή. Ίσα ίσα έχουμε δείξει με το έργο μας το πώς λειτουργούμε και όλο αυτό το διάστημα οι αποφάσεις που έχουμε πάρει θα μας δικαιώσουν και ας αναλογιστούν για την κριτική, την καλή ή τη μη όχι, οι προηγούμενοι που διοίκησαν από διάφορα πόστα. Εμείς δεν φοβόμαστε την κριτική, κοιτάμε τον κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας στα μάτια, κοιτάμε τον λαό των Γρεβενών στα μάτια και λέμε ότι θα αγωνιστούμε και θα παλέψουμε για τον καλύτερο αυτήν τη δύσκολη περίοδο.